Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ιωάννη Ζούκα, στρατηγό εν αποστρατεία, πτυχιούχο της νομικής σχολής, απόφοιτο του Βασιλικού Κολεγίου Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου και απόφοιτο του Σχολείου Όπλων Μαζικής Καταστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κύριε Ζούκα, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έδειξε ο τουρκικός τύπος για την συνέντευξη εφόλης της Ελλήνης, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς μεταξύ των άλλων στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην Τουρκία και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Ελλάδος τόνισε λοιπόν τη σημασία που άνοιξαν και πάλι οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι γεγονός ότι στη διάρκεια της συνέντευξης την οποία έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε και στο σημαντικό θέμα στα ελληνοτουρκικά. Και το θεωρώ σημαντικό εξαιτίας του γεγονότος ότι τον τελευταίο καιρό ζούμε μια ιδιαίτερα σημαντική ένταση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Σημαντικό στοιχείο την εξέλιξη αυτού του γεγονότος ήταν και το ότι τον τελευταίο καιρό δεν υπήρχε ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, τουλάχιστον στην κορυφή της πυραμίδος των δύο χωρών, δηλαδή μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ερντογάν. Πριν από λίγες μέρες επετεύχθη αυτή για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό η επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Και αυτό θεωρήθηκε σημαντικό γεγονός και είναι όντως σημαντικό γεγονός, διότι άνοιξε, θα λέγαμε τροποντινά, ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες την περίοδο που αυτές βρίσκονται σε σοβαρή ένταση των σχέσεών τους και υπό τις απειλές του Ερντογάν. Βέβαια, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ των άλλων, όπως επισημάνατε, και για το γεγονός της επικοινωνίας των δύο πλευρών και πού μπορεί αυτή να οδηγήσει, εάν θα γίνουν συζητήσεις, τι μπορεί να συζητηθεί στη διάρκεια των επαφών κλπ. Έκανε ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κάτι το οποίο φαίνεται δεν άρεσε πολύ στην από εκεί πλευρά. Ναι μεν, θεωρούμε σημαντικό την ύπαρξη διάβλου επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική και στην τουρκική ηγεσία, θέμα προς συζήτηση οι σχέσεις των δύο χωρών και κυρίως οι διεκδικήσεις που έχει η τουρκική πλευρά σε βάρος της ελληνικής, λέγοντας ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι εμείς μπορούμε να συζητήσουμε μόνον στη βάση του διεθνούς δικαίου και επιπλέον ότι από τα όσα θέματα θίγει η τουρκική πλευρά και τα οποία δεν έχουν στην πλειονότητά τους καμία νομική βάση, η Ελλάδα μπορεί να συζητήσει μαζί τους, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, το ένα και μοναδικό ανοιχτό θέμα, την οριοθέτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδος και τίποτα άλλο. Απ' τη μια μεριά φάνηκε ότι ο τουρκικός τύπος έδειξε ότι θεωρεί σημαντικό το ότι άνοιξε πάλι αυτός ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ηγεσίες, ελληνική και τουρκική. Απ' την άλλη μεριά όμως είδε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει και τη βάση στην οποία θα γίνει οποιαδήποτε συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και η βάση, επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ ουσιαστικό θέμα, είναι οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά το μόνο θέμα που έχουμε εμείς ανοιχτό με τους Τούρκους, ανεξάρτητα από τις διεκδικήσεις αυτών, είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τέτοιο πάντως ξεκαθάρισμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, βάζει τη βάση στην οποία θα συζητήσει οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο με την Τουρκία και επιπλέον προλαμβάνει τυχόν ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτοιμοι να παρερμηνεύσουν τυχόν συζητήσεις ανάμεσα στην ελληνική και στην τουρκική πλευρά. Μάλιστα. Παρόλο το ότι άνοιξαν οι διάβλοι επικοινωνίας, δεν μπορούμε να αμελήσουμε όλες τις προκλήσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας?
θα έλεγα το εξής. Από δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από αντιδράσεις τις οποίες είχαμε, βλέπουμε ότι πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ενδιαφέρον για την ένταση που υπάρχει στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας τον τελευταίο καιρό, υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, δεν το συζητάμε αυτό, και μάλιστα στο πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη στις αρχές Μαρτίου, όταν η Τουρκία προσπάθησε να προωθήσει μέσω του Εύρους τον ελλαδικό χώρο και από τον ελλαδικό χώρο στη συνέχεια προς την Ευρώπη πολύ μεγάλο αριθμό παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, διαπιστώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέτρεξε όχι μόνο στο να ενημερωθεί επί των λεπτομεριών του συμβάντος αυτού και των όσων ακολούθησαν, αλλά επιπλέον έστειλε ενίσχυση δια του Frontex τόσο στο χώρο του Εύρου όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προκειμένου οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν την ευθύνη φύλαξη των συνόρων να είναι περισσότερο ισχυρές, και πέραν αυτού έκαναν και σημαντικές δηλώσεις οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το τελευταίο και αρκετά σημαντικό, έκαναν και επισκέψεις. Θυμόμαστε ότι μέσα στις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά το γεγονός των πρώτων ημερών του Μαρτίου, οι τρεις κορυφαίοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθαν στην Ελλάδα και μετέβησαν στον Εύρο, απέκτησαν προσωπική άποψη για το τι συνέβη και το τι πρόκειται να συμβεί και επέδειξαν το ενδιαφέρον που έπρεπε να επιδείξουν. Τίθεται όμως το ερώτημα, ήταν επαρκής αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει η απέναντι πλευρά να προβάλλει διεκδικήσεις και να αυξάνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Θα έλεγα ότι από πλευράς ενεργειών που έκανε και με τις δηλώσεις που εξέφρασε, δεν πέτυχε να αναστείλει τις περαιτέρω διαθέσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος, η οποία, όπως είναι γνωστό, πέρα από τις διεκδικήσεις της μέχρι τώρα, απειλεί ότι στο εγγύς μέλλον, το πιθανότερο είναι πριν από τις αμερικανικές εκλογές και πριν φύγει ο Τραμπ από την εξουσία, να επιδιώξει έρευνες και γεωτρήσεις εγγύς των ελληνικών χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, με βάση, θα έλεγα, το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας και Λιβύης. Δεν ανέστειλε αυτές τις ενέργειες που σχεδίαζε, τις απειλές όπως και τις παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, παρά την μέχρι τώρα εκδηλωθήσα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται η επιβολή κυρώσεων, και μάλιστα κυρώσεις οι οποίες να αφορούν όχι μόνο τη στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, αλλά και έναντι της Κύπρου, διότι η αδελφή Κύπρος, να μην μας διαφεύγει, ότι δεν είναι μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και μέλος της Ευρωζώνης. Και στην περίπτωση της Κύπρου, η Τουρκία, στέλνοντας γεωτρύπανο μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και επιχειρώντας γεώτρηση, παραβίασε ξεκάθαρα την κυριαρχία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι θα αναγκαίω την λήψη μέτρων, δηλαδή την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, κατά βάση οικονομικών, όπως και αποκλεισμό από κάποιες άλλες δοσοληψίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, προκειμένου να ανασταλούν αυτές οι ενέργειες που και φύγουν για την περίπτωση της Κύπρου την κυριαρχία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις απειλές που εκδηλώνει σε βάρος της Ελλάδος ότι πρόκειται να παραβιάσει την κυριαρχία, διότι τυχόν έρευνα και γεώτρηση στα σημεία που ισχυρίζεται ότι θα κάνει η Τουρκία στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, εγγύς Ρόδου, Κάσου, Καρπάθου, Κρήτης, θα είναι και εκεί παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας. Ναι μεν υποστήριξη, αλλά στην πράξη διαπιστώνεται ότι για έναν αντίπαλο όπως είναι η Τουρκία χρειάζεται κάτι παραπάνω, χρειάζονται κυρώσεις. Από πλευράς ΝΑΤΟ θα έλεγα ότι
σαν συμμαχία, σαν σύνολο συμμαχίας, όπως την εξέφρασε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, που είναι αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα έλεγα χάιδευε τα θέματα των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας, παρέπεμπε με προτάσεις έναρξης διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες και σταματούσε εκεί, παραγνωρίζοντας ότι η συμμαχία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα όταν δύο χώρες, μέλη της συμμαχίας, είτε η Ελλάδα και η Τουρκία, βρίσκονται σε σοβαρή ένταση, με κίνδυνο να η ένταση αυτή ενδεχομένως να μετατραπεί και σε κρίση, και αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Κατά μόνας κάποια από τα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά σαν χώρα και όχι σαν σύνολο του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο επέδειξε ενδιαφέρον, αλλά έκανε και ιδιαίτερες συνεργασίες και συνεννοήσεις με την Ελλάδα, ακόμα και στο στρατιωτικό τομέα. Κάποιες δηλώσεις είχαμε και από τον Αμερικανικό παράγοντα, κυρίως από την υπηρεσία της διπλωματίας, από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πομπέο, και κάποιους άλλους κυβερνητικούς παράγοντες των ΗΠΑ. Την ίδια όμως στιγμή ξέρουμε ότι η χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και στον πρόεδρο Ερντογάν διαφοροποιεί τα πράγματα, και θα έλεγα ότι κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως οι ΗΠΑ, αλλά και κάποιες άλλες, το θέμα της έντασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η στάση τους δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και είναι κρίμα, διότι μια συμμαχία που είχε τόσο κύρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εννοώ το ΝΑΤΟ, να βρίσκεται σε τέτοια στάση, σε τέτοια κατάσταση αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην μπορεί να αναστείλει την ένταση η οποία διατρέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί και σε κρίση ανάμεσα σε δύο κράτα ή μέλη, δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Βέβαια, για το ΝΑΤΟ να μην μας διαφεύγει και αυτό το οποίο δήλωσε πριν από αρκετό καιρό ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, που είπε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό. Θα σταματήσω εδώ, περιοριζόμενος στα όσα είπα για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μάλιστα, να κλείσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι εν συντομία και στα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Πιο σημαντικό ως γεγονός είχαμε τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου, όταν σε αεροπορική βάση η οποία υπάρχει στην Αλ-Ουατίγια, θα έλεγα περίπου 140 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Τρίπολης, και όπου ήταν εγκατεστημένα οπλικά συστήματα και μέσα της Τουρκίας, υπήρξε αεροπορικός βομβαρδισμός με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές καταστροφές σε οπλικά συστήματα και μέσα. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπήρξαν και απώλειες σε προσωπικό και ότι δεν δηλώνονται κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά. Τα οπλικά συστήματα και μέσα ήταν κατά βάση τουρκικά. Τα αεροσκάφη που βομβάρδισαν δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο μέχρι τώρα, δηλαδή δεν ανέλαβε καμία χώρα την ευθύνη αυτού του βομβαρδισμού. Υπήρξαν και Ραφάλ που είναι γαλλικά αεροσκάφη, υπήρξαν και Μιράζ, όπως υπήρξαν και F-16, τα οποία έχουν χώρα προέλευσης, κατασκευής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, το γεγονός ότι είχαμε έναν τέτοιο βομβαρδισμό σε μια αεροπορική βάση, την οποία η Τουρκία επιδιώκει να την κάνει μόνιμη βάση στη Λιβύη όταν θα δοθεί κάποια λύση στο λιβικό ζήτημα, παράλληλα με την ναυτική βάση που θέλει να κάνει στη Σύρτη, βλέπουμε ότι δόθηκε ένα χτύπημα με αυτό το βομβαρδισμό στις επιδιώκεις της Τουρκίας και μια προειδοποίηση ότι η Τουρκία, μην πολύ ανακατεύεσαι εκεί μέσα, δεν είσαι εσύ ο ρυθμιστής της κατάστασης που επικρατεί στη Λιβύη, ούτε έχεις τον τελικό λόγο σε όποια λύση πρόκειται να δοθεί σε αυτή την ανοιχτή πληγή της χώρας που ζει από το 2011 συνέχεια έναν εμφύλιο σπαραγό. Έχει διαμορφωθεί πάντως μια κατάσταση στη Λιβύη αυτή τη στιγμή, με αντιπάλους ξέρουμε τους μνημόνευσα ήδη, Σάραντς και Χαφτάρ, αλλά και με εμπλοκή πολλών διεθνών παραγόντων,
χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτών. Χαρακτηριστικό στοιχείο, θα επαναλάβω, αυτής της διαπάλης με εμπλοκή διεθνών παραγωγών, η απουσία άμεσης εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα όμως η Τουρκία με παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή του εμπάρκου που επέβαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο να έχει εμπλακεί, αλλά δηλώνει ότι έχει ως επιδίωξη στη λύση που θα δοθεί να διατηρήσει σε αυτή τη χώρα μία αεροπορική και μία ναυτική βάση. Κανένας όμως μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η κατάληξη σε αυτή την περίπλοκη υπόθεση με τόσους εμπλεκομένους, όχι μόνο εσωτερικούς παράγοντες, αλλά και διεθνείς. Μάλιστα. Κύριε Ζούκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την πολύ σημαντική ενημέρωση την οποία μας πραγματοποιήσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, αλλά και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.